Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αντιμάχια. Είμαστε στην Αντιμάχια, στο παραδοσιακό σπίτι της Αντιμάχιας. Ήρθαμε στην Αντιμάχια γιατί φτιάχνουμε μαρμαρίτες. Σήμερα εδώ ο πολιτιστικός σύλλογος Αντιμάχιας Πρόοδος ασχολείται με τις μαρμαρίτες. Έχουν βάλει φωτιά, έχουν βάλει το μάρμαρο για να φτιάξουν μαρμαρίτες. Οι μαρμαρίτες είναι ένα παραδοσιακό έθιμο, το οποίο το κρατάνε ακόμα στην Αντιμάχια και στην Κέφαλο, μπορώ να πω. Με άλλο τρόπο στην Κέφαλο, με άλλο τρόπο στην Αντιμάχια. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάχνουν τις μαρμαρίτες και στη συνέχεια να δούμε εμείς πώς τους ετοιμάζουν τις μαρμαρίτες για το τραπέζι για να τους φάμε. Είναι η κυρία Διονυσία. Η κυρία Διονυσία είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Αντιμάχια. Είναι από την Αντιμάχια και επιμελείται γενικά το ζυμάρι για τις μαρμαρίτες που θα κάνουμε σήμερα. Βάλαμε τώρα εμείς το αλεύρι μας, κυρία Διονυσία. Τώρα βάζουμε κανέλα. Βάλαμε λευκό και το σιταρένιο. Το σιταρένιο αλεύρι. Ναι. Βάζουμε την κανέλα. Ναι. Έχουμε το μοσχοκάριδο. Τριμμένο μοσχοκάριδο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτή η συνταγή κρατάει χρόνια πολλά, έτσι. Ναι. Βάζουμε και τη ζάχαρη μας. Για ποσότητα μιλάμε τώρα 4-5 κιλά αλεύρι. Βάζουμε δίκο τα δύο ζάχαρη. Έχουμε το μαστίχι. Έχουμε το μαστίχι που είναι φρεσκοκοπανισμένο και αυτό και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα... Βάλε μου και λίγη μαγιά εδώ. Ανοίξουμε και η μαγιά μας τη φρέσκια. Η μαγιά φρέσκια είναι νοπή μαγιά. Αυτή που ζυμώνει το ψωμί, έτσι. Ναι. Αυτή θα μας φουσκώσει το ζυμάρι μας, έτσι. Ναι. Δηλαδή όταν το ζυμώσουμε το αλεύρι εμείς, μετά το αφήνουμε καμιά ωρίτσα και φουσκώνει. Τώρα θέλει καλό ζύμωμα, έτσι. Ναι. Τώρα πρέπει να βάλω σε άλλο αλεύρι. Ωραία. Τώρα να δείξουμε πώς τρώγονται οι μαρμαρίτες, πώς σερβίρονται για φαγητό, όχι πώς γίνονται, το δείξαμε. Λοιπόν, οι μαρμαρίτες τρώγονται τηγανητή με χοιρινό, με αυγό και γλυκή σε ένα πιδόρφιο με τηγανισμένες με αυγό και μέλι από πάνω ή ζάχαρη που βάζανε παλιά. Σας το βλέπετε τους Παναγιά μου και μέσα στο